τα παιδιά που διαδηλώνουν σήμερα εδώ από τις επαγγελματικές σχολές του ΑΕΔ, που διαδηλώνουν και με το δίκαιο τους και καλά κάνουν, αποτελούν θύματα και αυτά του νόμου για την επαγγελματική εκπαίδευση που ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβρη. Δεν είναι μόνο ότι αυτή η επαγγελματική εκπαίδευση οργανώνεται πια εντελώς στα μέτρα και στα γούστα των μεγάλων επιχειρηματιών, προσφέροντάς τους φθηνό, ευέλικτο και κυρίως φρέσκο, νεανικό εργατικό δυναμικό, είναι και το ότι οι συγκεκριμένες σχολές, οι επαγγελματικές σχολές του ΟΑΕΔ, που είχαν κατοχυρωμένο στην πράξη το επίπεδο 4 των επαγγελματικών προσόντων, υποβιβάζονται, υποβαθμίζονται στο επίπεδο 3, στο επίπεδο δηλαδή που βρίσκονται και οι γυμνασιακές σπουδές. Πρόκειται για μια απαράδεκτη ρύθμιση που αλλάζει τους όρους φίτησης αυτών των παιδιών στη διάρκεια της φίτησής τους. Εκτός των άλλων, δεν είναι και τίμιο αυτό. Ζητήσαμε από το Υπουργείο και όταν συζητιόταν ο νόμος και πρόσφατα με επίκαιρη ερώτηση αυτό να αλλάξει, τουλάχιστον αυτό. Γι' αυτό και η σημερινή διαμαρτυρία και η σημερινή κινητοποίηση των παιδιών είναι πέρα για πέρα δίκαιη. Είμαστε δίπλα τους, είμαστε κοντά τους, τους στηρίζουμε όπως πρέπει να κάνει κάθε λογικός άνθρωπος στη χώρα μας, γιατί τα παιδιά αυτά έχουν δίκιο, γιατί παλεύουν για τα δικαιώματά τους τα οποία είχαν κατακτήσει οι παλαιότεροι. Δεν μπορεί να περάσει αυτό, θα επιμείνουμε και θα επιμείνουμε, καλούμε και τα παιδιά αυτά ακόμα πιο δυναμικά, ακόμα πιο οργανωμένα να το διεκδικήσουν και να είναι σίγουρα ότι στο τέλος θα το πετύχουν.